Οι τύποι ανοιγμάτων είναι και αυτοί χωρισμένοι σε κατηγορίες. Για να προσθέσω έναν τύπο ανοίγματος, κάνω κλικ στην κατηγορία που θέλω και κατόπιν κλικ στο κουμπί «Προσθήκη ανοίγματος». Για τον υπολογισμό της τιμής U του ανοίγματος, έχω τρεις επιλογές. Η πρώτη είναι να το επιλέξω από τη βιβλιοθήκη. Στις βιβλιοθήκες υπάρχουν καταχωρημένα πολλά ανοίγματα, όπως έχουν δοθεί από τον GENAC. Κάνω λοιπόν κλικ στο κουμπί «Επιλογή U Value» από βιβλιοθήκη και επιλέγω ένα άνοιγμα. Η δεύτερη επιλογή είναι να εισάγω κατευθείαν το U. Επιλέγω από το χρήστη και δίνω τη θερμοπερατότητα και θερμοχωρητικότητα, είτε πληκτρολογώντας τη στο κουτί, ή επιλέγοντάς τη από τον πίνακα. Εφόσον πρόκειται για επιθεώρηση, θα πρέπει να επιλέξω μία από τις παραπάνω επιλογές. Αν πρόκειται για μελέτη, τότε συνήθως επιλέγω την τρίτη επιλογή, η οποία είναι ο αναλυτικός υπολογισμός του U του ανοίγματος από το U πλαισίου και η αλλοπίνακα. Προτού δούμε πώς γίνεται αυτό, θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι στο σημείο αυτό δεν εισάγουμε κάθε άνοιγμα του κτηρίου μας ξεχωριστά, αλλά τους τύπους ανοιγμάτων του κτηρίου μας. Έτσι, αν για παράδειγμα στο κτίριό μας έχουμε δύο ή περισσότερα παράθυρα με τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά, αλλά διαφορετικές διαστάσεις, τότε στην ενότητα αυτή θα βάλουμε έναν μόνο τύπο ανοίγματος, στον οποίο θα δώσουμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και έναν συγκεκριμένο κωδικό, για παράδειγμα W1. Κατόπιν, στο γεωμετρικό μοντέλο θα εισάγουμε δύο παράθυρα στις όψεις τις οποίες ανήκουν, στη θέση που βρίσκονται και με τις σωστές τους διαστάσεις και θα εφαρμόσουμε στο κάθε ένα από αυτά τα παράθυρα τον τύπο ανοίγματος W1. Εφόσον για τον τύπο ανοίγματος W1 έχουμε επιλέξει την τρίτη επιλογή, δηλαδή να γίνεται αναλυτικός υπολογισμός του U του ανοίγματος από το U πλαισίου και η αλλοπίνακα, τότε το EPACAD για να υπολογίσει το U του κάθε παραθύρου θα κάνει για το κάθε ένα ξεχωριστά υπολογισμούς λαμβάνοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του τύπου ανοίγματος W1 αλλά και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του κάθε παραθύρου ξεχωριστά. Για να δούμε ζωντανά πώς επηρεάζεται το U ενός ανοίγματος σε οποιαδήποτε αλλαγή στους επιμέρους συντελεστές, ας δώσουμε ένα ενδεικτικό ύψος και πλάτος. Το ύψος και το πλάτος δεν θα εφαρμοστούν στα ανοίγματα του γεωμετρικού μοντέλου, αλλά το δίνουμε εδώ μόνο και μόνο για να πάρουμε μία ρεαλιστική εικόνα του πώς μεταβάλλεται το U. Μπορώ να αλλάξω τις διαστάσεις του πλαισίου, πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά, τον αριθμό των οριζοντίων και καθέτων καϊτιών, το U πλαισίου και η αλλοπίνακα, ή το συντελεστή ηλιακού κέρδους. Σε κάθε αλλαγή ενημερώνεται το σκαρίφημα και οι υπολογισμοί. Εφόσον πρόκειται για μελέτη ή επιθεώρηση κτηρίου κατασκευασμένου μετά το 2010, τότε θα πρέπει να δώσω και τις θερμογέφυρες του τύπου ανοίγματος. Έτσι, σε κάθε άνοιγμα του κτηρίου στο οποίο εφαρμόζεται αυτός ο τύπος ανοίγματος, θα μπαίνουν και οι επιλεγμένες θερμογέφυρες.